Κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γνωρίζω και ψηφίζω μέσα από την Δέλτα Τηλεόραση Θράκης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής προσκεκλημένος ο κύριος Πέτρος Κωνσταντινίδης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την δημοτική παράταξη Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη και υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Παύλο Μιχαηλίδη. Καλησπέρα σας κύριε Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Λοιπόν, βλέπετε ότι φτάνουμε στην τελική ευθεία πια των εκλογών. Καταδέθηκαν και συνδυασμοί και ψηφοδέλτια και όλα αυτά. Και από εδώ και στο εξής, οι δημότες του Καλλικρατικού Δήμου θα πρέπει να γνωρίσουν, να αποφασίσουν και να επιλέξουν τους καλύτερους, ικανότερους και αυτούς που θεωρούν ότι θα τους εκπροσωπήσουν καλύτερα. Και σίγουρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αναπτύσσουμε τα προγράμματα ή κάθε δημοτική παράταξη ξεχωριστά. Είστε εκπαιδευτικός στο επάγγελμα. Είστε διευθυντής του τρίτου ΕΠΑΛ. Γνωρίζετε και τα θέματα των σχολικών υποδομών στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, αλλά και όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σχολικές μονάδες σήμερα. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από αυτό λόγω και της ιδιότητας. Πολύ σωστά κάνετε να ξεκινάτε από αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι η παιδεία και η εκπαίδευση γενικότερα που έχει σε όλες τις βαθμίδες, ακόμη και η εκπαίδευση του διαβίου μάθησης για τους ενήλικες, παίζει τον καθοριστικό ρόλο και στην παράγοντα εξέλιξη και πολιτισμό που λέγεται στην πόλη, ανάπτυξη στην πόλη, και νομίζω ότι είμαστε από τους μοναδικούς συνδυασμούς που εκπροσωπούμε και διεκδικούμε να πάρουμε τη θέση της Δημαρχίας και ζητούμε την ψήφο του κόσμου εξαιτίας του ότι έχουμε δύο πράγματα, τρεις μάλλον άξονες πάνω σε αυτούς που στηριζόμαστε. Και αυτή είναι η ανάπτυξη η οποία έρχεται με τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη. Θα έβαζα το θέμα της παιδείας. Αν βάλουμε το θέμα της παιδείας ως πρωταρχικό μας μέλημα σε μια τέτοιου είδους προοπτική εξέλιξης μιας κοινωνίας, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για την ανάπτυξη. Τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για την αλληλεγγύη, που για μένα αλληλεγγύη σημαίνει εθελοντισμός, είναι κάτι που ξεκινάει από μέσα μας. Τότε θα μιλήσουμε για τη συμμετοχή. Όταν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία της παιδείας, της εκπαίδευσης, με άλλα λόγια, μέσα καλλιεργημένα από τις τοπικές, θα έλεγα, αρχές, δίνοντας τη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι που λέγεται παιδεία, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένα μέλλον. Διότι η υποψηφιότητά μου και η υποψηφιότητα του Παύλου, του Μιχαηλίδη, αλλά όλοι και όλο το συνδυασμό ανάσα, είναι ακριβώς σε αυτό το κομμάτι. Εστιάζεται δηλαδή στο πώς θα αναπτύξουμε μία περιοχή, ένα χώρο, δουλεύοντας πάνω στους νέους, πάνω στην παιδεία, εκπαιδεύοντας όλο το φάσμα που λέγεται παιδεία και δημιουργώντας έτσι όχι μόνο υποδομές για την πρωτοβάθμια ή προσχολική ηλικία, αλλά υποδομές για εκπαίδευση και στην τριτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, ακόμη και στους ενήλικες. Πριν από μερικές μέρες συζητούσα με κάποιους συναδέλφους από την προσχολική ηλικία και εδώ θα ήθελα να καταθέσω ότι επίσημα, ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία και δει με τα δημοτικά, με τα νηπιαγωγεία, αν κάνουμε μια βόλτα στην πόλη θα δούμε ότι υπάρχουν νηπιαγωγεία σε πολυκατοικίες. Ζούμε στο 2014 και δεν επιτρέπεται να δίνουμε μια παιδεία και να ξεκινάμε την εκπαίδευση από τα νηπιαγωγεία που είναι σε πολυκατοικίες χωρίς καν να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση σε αυτά, αφενός αφετέρου να μην υπάρχει αύλιος χώρος ικανός, έως και οι τουαλέτες να είναι εκτός του χώρου. Αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Κωνσταντινή. Γιατί συμβαίνει. Λοιπόν, τώρα να μου πείτε ότι δεν βρήκαμε έναν χώρο να χτίσουμε νέους παιδικούς σταθμούς, νέα νηπιαγωγεία για αυτά τα παιδιά, μιλώ έτσι. Μιλώ για τα παιδάκια που πάνε στο νηπιαγωγείο. Ακριβώς. Και εγώ για τα παιδιά που πάνε σε ένα παιδικό. Και εγώ για αυτά μιλάω και θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Αν ανατρέξετε στα του Δήμου και ψάξετε τελευταία, άρχισε να ενδιαφέρεται ο Δήμος για ένα χώρο του ΠΙΚΠΑ, ο οποίος ανήκει στο Δήμο. Ο οποίος είναι ανενεργός και είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 1 με 2 νηπιαγωγεία. Ως τετραγωνικά είναι ικανοποιητικός και ως αύλιος χώρος. Μπορεί το οίκημα να μην είναι ικανοποιητικό,
αλλά μπορεί να γίνει ή μια μετατροπή ή ένα καινούργιο οίκημα για αυτό το λόγο. Προσέξτε όμως, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση από τον ίδιο το Δήμο. Και προσέξτε το πιο χαρακτηριστικό. Την κίνηση την ξεκίνησαν οι γονείς των παιδιών, όχι ο Δήμος. Διαμαρτυρόμενοι, λέτε. Ακριβώς. Με τις πιέσεις και τις διαμαρτυρίες. Που σημαίνει ότι θα έπρεπε ο Δήμος, αν το είχε προτεραιότητα, όποιος Δήμος και να είναι αυτός, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι τώρα ο Λαμπάκης ή αν προηγουμένως ήταν ο Αλεξανδρής. Πέρασε και ο Αλεξανδρής, πέρασε και ο Λαμπάκης. Αυτό το πράγμα δεν το κάνανε. Το πίκμα ανοίγει στο Δήμο. Και τώρα, μέσω της πίεσης των γονέων, αναζητούν να γίνει νηπιαγωγείο. Να βρουν τις άδειες χρήσης για να γίνει νηπιαγωγείο. Ένα κομμάτι είναι αυτό, για το θέμα της προσχολικής ηλικίας. Να πάμε στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Υπάρχουν κάποια προγράμματα, τα οποία λένε για να βάλουν τα φωτοβολταϊκά σε σχολεία και έχουν εγκριθεί ή μάλλον έχουν προταθεί να 5, αν θυμάμαι καλά, από την πρωτοβάθμια και κάποιος ανάλογος αριθμός από τη δευτεροβάθμια. Το σύνολο 10-12 σχολεία. Και θα έλεγα, εάν θέλουμε να βλέπουμε ένα Δήμο, ο οποίος θα να προσχωρήσει και να βλέπει στην επόμενη γενιά αυτό που θα παραδώσει, γιατί παραδίδουμε εμείς, αν είμαστε Δημοτική Αρχή και οποιαδήποτε είναι, είμαστε αιρετοί, είμαστε εκτελεστικά όργανα. Ακολουθούμε αυτή τη ροή της εποχής και αυτό που παραδίδουμε στις επόμενες γενιές. Άρα λοιπόν, δεν θα έπρεπε όλα τα σχολεία να έχουν φωτοβολταϊκά. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, όπου αυτό μπορεί να γίνει, να έχουν τα φωτοβολταϊκά και να εξυπηρετούν με αυτόν τον τρόπο. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι, πολύ σημαντικό εξίσου, η θέρμανση. Βλέπουμε ότι το πετρέλαιο έχει μια ανωδική τάση τιμής και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και εμείς σαν οικογένειες, και ένας λόγος μιας της οικονομικής κρίσης είναι και αυτός. Λοιπόν, ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τις υποδομές, τον εξοπλισμό ή τη συντήρηση μάλλον των σχολείων, και ένα μεγάλο κεφάλαιο οικονομικό το τρώει το πετρέλαιο. Λόγω του ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη θέρμανση. Αν υπάρχει και αν υπήρχε η πολιτική βούληση, θα έλεγα, ή η διορατικότητα, το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ενέργειες δικές μας και να τις εντάξουμε μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στη θέρμανση τουλάχιστον των δημόσιων κτηρίων ή των σχολείων, γιατί και τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να μπουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Σίγουρα, και το θεωρώ δεδομένο, ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να έρθει οποιοδήποτε δήμαρχο και να πει ναι, αρχίζουμε και βάζουμε αυτά τα πράγματα σε μία σειρά. Θα έπρεπε να έχουν μπει. Δεν χάσαμε το τρένο. Απλά χάσαμε τον χρόνο. Αυτά θα μπορούσαμε και τώρα να έχουμε τα ωφέλη. Είναι πολυτιμότερος από το χρήμα στην προκειμένη περίπτωση. Με την έννοια το χρήμα, όχι βεβαίως. του χρήματος ως, ως αποτέλεσμα το τι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει ως βιώσιμη πόλη. Εκτός αυτού ότι χάνουμε και χρήμα δίνοντας για το πετρέλαιο τόσα έξοδα, ρυπαίνουμε και την ατμόσφαιρα παράλληλα. Έχουμε ένα κομμάτι το οποίο λέγεται γεωθερμία. Θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε πολύ πιο μπροστά. Τέλος πάντων, γίνονται κάποιες κινήσεις. Όλα αυτά τα κτίρια δημόσια, σχολεία, η γεωθερμία, η αιωλική ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά, είναι ενέργειες που μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε για τα δημόσια κτίρια και για τα σχολεία. Θεωρώ δηλαδή ότι η βαρύτητα, όποιος είναι στην εξουσία του Δήμου, είναι η εκπαίδευση, η παιδεία. Αλλά να μην σταθούμε μόνο στο θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα της παιδείας και των σχολικών υποδομών. Είναι η καθημερινότητα των πολιτών που ζουν σε αυτή την πόλη. Είναι η καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν πολλές γειτονές πόλεις. Ακόμα και σήμερα, κύριε Κωνσταντινίδη, που πολύ σωστά προείπατε νωρίτερα, εν έτη 2014, να βλέπουμε γειτονές να μην έχουν τον απαιτούμενο φωτισμό, που δεν είναι κάτι τραγικό. Γειτονές που ταλαιπωρούνται με την πρώτη νεροποντή. Γειτονές που οι δρόμοι μοιάζουν ως ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Και αυτή η πόλη θέλει να αποκτήσει και να δεχθεί επιπλέον τουρισμό. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε όλα αυτά και ως άνθρωπος και ως υποψήφιος αλλά και ως δημοτική παράταξη. Θίξατε ένα θέμα του τουρισμού. Πάλι θα σας ανατρέξω προς τα πίσω στο θέμα εκπαίδευσης, παιδείας. Λοιπόν, τι σημαίνει τουρισμός? Σημαίνει τουρισμός ότι θα έχουμε μια καθαρή πόλη.
για να δεχτεί κάποιους ανθρώπους που θα εντυπωσιαστούν πρώτα απ' όλα με αυτό που θα δουν. Δεύτερον, θα είναι μια βιώσιμη πόλη που θα μπορούν να κυκλοφορήσουν άνετα και με τους φωτισμούς που προαναφέρατε. Τρίτον, δεν θα έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί θα έχει χώρους πεζοδρόμησης ή εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, και θα έλεγα έως και το τραμ που θα μπορούσε να συνδέσει χώρους και να έχει τη γραφικότητά του και αυτό, θα μπορούσε να έχει τους ποδηλατόδρομους, όχι μόνο αυτούς που έχει, αλλά να επεκταθούν από το νοσοκομείο μέχρι το αεροδρόμιο και μέχρι την Παλαγία. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να κυκλοφορεί όλος ο κόσμος με αυτά τα πράγματα, με αυτά τα μέσα. Τι θα ήθελε, μια καλή παραλία, από την άποψη ότι θα είναι μια όχι μόνο προσβάσιμη για μπάνιο ή αθλητικές άλλες εκδηλώσεις, αλλά και να περπατήσει ή να έχει κάποιες πολιτιστικές, να δει κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θίξατε ένα θέμα τουρισμού. Τουρισμός. Θα πρέπει να μην τον εστιάζουμε μόνο αυτούς που έρχονται διερχόμενοι είτε από Τουρκία είτε από Βουλγαρία. Θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε το θέμα του τουρισμού σε όλη την Ευρώπη. Να ανοίξει δηλαδή ο Δήμος τους ορίζοντες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλές χώρες, σε πολλούς Δήμους. Και εδώ πάλι θα επανέλθω στο θέμα της εκπαίδευσης, διότι χαίρομαι πολλούς συναδέλφους που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνει ότι γίνονται κάποιες συμπράξεις σχολείων από διάφορες χώρες και ανταλλαγές μαθητών και εκπαιδευτικών. Αυτό έχει το όφελος ότι μπορούν να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν οι εκπαιδευτικοί, αλλά παράλληλα και οι μαθητές να δουν και να γνωρίσουν άλλους τόπους. Αυτά όμως τα προγράμματα δεν είναι μόνο των σχολείων. Αυτά τα προγράμματα πάνε και στους ενήλικες, πάνε στους εργαζόμενους, στους άνεργους, στους νέους. Υπάρχουν προγράμματα επιχειρηματικότητας νέων, υπάρχουν προγράμματα ενηλίκων, υπάρχουν προγράμματα εθελοντισμού, αθλητισμού. Υπάρχουν προγράμματα που ανταλλαγής κοινωνικών ομάδων. Αυτά θα δώσουμε και θα πάρουμε. Θα έρθει κόσμος. Και όταν σας μιλάω για τέτοια προγράμματα, σήμερα είναι και σημαδιακή ημέρα, το αναφέρω έτσι και δημόσια, κατατέθηκε επίσημα και μια αίτηση που έχω κάνει με 4 ευρωπαϊκές χώρες, σαν σχολείο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει να το βλέπουμε σε μια διάσταση ευρωπαϊκή. Θα σας αναφέρω ότι υπάρχουν δήμοι στην Ελλάδα που λειτουργούν και έχουν γραφεία τέτοια μέσα στους δήμους. Και θα πρότεινα και ο δικός μας δήμος να έχει τέτοια γραφεία, να έχει την εποπτεία και την επιστασία αυτού του είδους των προγραμμάτων, για να φέρουμε τον τουρισμό και να αναπτύξουμε μία επικοινωνία με πολλές άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, για να σας δώσω καταλάβετε, η Τουρκία, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δήμοι, ναι, που κάνουν προγράμματα με 9 χώρες. Και αυτά τα προγράμματα είναι διάρκειας 2 και 3 ετών. Αλλά εκμεταλλεύονται πολλαπλά τα προγράμματα αυτά. Φυσικά τα εκμεταλλεύονται. Μα πρώτα απ' όλα ο τουρισμός, δεν θα πρέπει να τον εστιάσουμε τουρισμό ποιος θα έρθει όμορη χώρα. Θα πρέπει να το δούμε, να το διευρύνουμε και παραπέρα. Διότι αυτό βοηθάει πολλαπλά να γνωρίσουν τον τόπο κάποιοι άλλοι, εμείς να γνωρίσουμε κάποιους άλλους τόπους, κάποιοι άλλοι να γνωρίσουν τον δικό μας τόπο. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν γίνει κύριε Κωνσταντινίδη, που έχουν επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα? Γιατί είναι οι προτεραιότητες που βάζουμε. Εμείς βάζουμε προτεραιότητες στο τι θα παραδώσουμε. Και αυτό που θα παραδώσουμε, θέλουμε μια βιώσιμη πόλη. Θέλουμε μια πόλη στην οποία εμείς είμαστε ρετοί. Ερχόμαστε και παρερχόμαστε. Οι γενιές, τώρα όποιοι εκλεγούν, θα είναι για 5 χρόνια. Mm-hmm. Αυτός που είναι 10 χρονών, σε 5 χρόνια είναι 15. Στις επόμενες θα είναι και αυτός ψηφοφόρος. Τι του παραδίδω? Αυτό θα πρέπει να το αναλογιστούμε. Τι παραδίδουμε στην επόμενη γενιά? Και να σκεφτούμε και να λειτουργήσουμε έτσι. Και τώρα, μια που συζητάμε για το θέμα τι θα παραδώσουμε, και άκουσα προηγουμένως που μιλούσατε με τον κύριο Καΐσα για την ανακύκλωση, ένα μέγα ζήτημα. Και διαχείριση των απορριμμάτων. Η διαχείριση των απορριμμάτων, ναι, η ανακύκλωση. Προσέξτε,
πού μπαίνει η εκπαίδευση μέσα και ο Δήμος. Από την προσχολική ηλικία και στην πρωτοβάθμια θα πρέπει να είναι η ανακύκλωση να μπει από τώρα μέσα στις τάξεις. Και αυτό να δημιουργήσει πολίτες που θα ζητούν μια βιώσιμη πόλη και θα είναι συνειδητοποιημένοι στο θέμα των απορριμμάτων και με όλα αυτά που είπατε στην προηγούμενη κουβέντα. Και για να επανέλθω πάλι στο θέμα του τουρισμού που ξεκινήσαμε, ναι, ο τουρισμός ζητάει όλα αυτά. Ένα κομμάτι είναι αυτό που σας ανέπτυξα. Ένα άλλο κομμάτι είναι η αξιοποίηση θρησκευτικού, συνεδριακού, αρχαιολογικού τουρισμού. Αυτά είναι διάσπαρτα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει, είναι ένα πάζλ που θα πρέπει να το ενώσουμε και να υπάρχει ένα κέντρο πληροφόρησης τέτοιο, το οποίο θα μπορεί να δώσει σε ανθρώπους, να εξηγήσει στους ανθρώπους το γιατί έρχονται εδώ και τι έχουν να δουν. Υπάρχει ένα δέλτα του Εύρου που είναι από τα σπάνια φυσικά. Έχει αξιοποιηθεί το δέλτα του Εύρου, κύριε Κωνσταντίνη? Να σας κάνω την ίδια ερώτηση εγώ. Όχι. Αν θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα που βλέπετε εκεί όσες φορές και αν το επισκέφτηκα είναι αξιοποίηση, εμένα δεν με ικανοποιεί. Θα μου πείτε τι θα περιμένατε να δείτε? Τίποτα. Να είναι λίγο πιο συμμαζεμένα, να υπάρχει μια καλύτερη πρόσβαση, να μπορεί όποιος έρθει να κάνει, όχι μόνο να περπατήσει και να δει ή να πάει μία βόλτα, υπάρχουν μελετητές. Υπάρχουν άνθρωποι επιστήμονες από το εξωτερικό που έρχονται και μελετούν κατά περιόδους συγκεκριμένες. Κάνουν έρευνες. Ακριβώς. Έρευνες επί σειρά μηνών, ίσως και ετών. Μπράβο. Παλαιότερα έρχονται να φωτογραφίσουν. Θυμάμαι, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι σχολιά από όλη τη Θράκη επισκεπτόταν το δέλτα του Εύρου. Σήμερα δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Ως εκπαιδευτική εκδρομή. Ναι, και να καλά κάνανε και εμείς έτυχε να το κάνουμε. Και παλιά ήταν πιο τακτικό φαινόμενο να βλέπει σχολεία εκεί. Και τώρα δεν το βλέπουν, είναι τόσο συνηθισμένο. Ένα είναι αυτό. Θα μου πείτε τι φταίει. Ας ανατρέξουμε και να δούμε ότι υπάρχει ένα δέλτα του Εύρου το οποίο το εκμεταλλεύεται από τη μια το φορέας διαχείρισης, από την άλλη ο φορέας που είναι στις σφαίρες και ένα μουσείο φυσικής ιστορίας που δεν δουλεύει, το οποίο ήταν στον Δήμο. Αυτά τα τρία κομμάτια δεν θα πρέπει να τα ενώσουμε? Πώς θα αναδείξουμε το συγκεκριμένο? Μήπως θα έπρεπε να είχαν ήδη αυτά τα κομμάτια, αυτό το puzzle να είχε ενωθεί και να είναι τελείως διαφορετικά σήμερα τα δεδομένα? Συμφωνώ απόλυτα. Ότι έπρεπε να... Πού είναι η βούληση του κάθε αιρετού για να κάνει, να ενώσει αυτά τα κομμάτια, για να δώσει πνοή στο συγκεκριμένο σημείο, συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και να το βγάλει παραέξω ότι εδώ είμαστε και αυτές τις Άρα λέμε ότι έχουμε άλλες προτεραιότητες και δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτό. Ακριβώς. Σας είπα ότι οι προτεραιότητες οι δικές μας είναι το τι θα παραδώσουμε. Τι πιστέψατε στον Παύλο Μιχαηλίδη, στον υποψήφιο δήμαρχο, με την Ανάσα και την Αλεξανδρούπολη? Την πρώτη κουβέντα που έκανα ήταν πώς μπορούμε να κάνουμε μια βιώσιμη πόλη και πώς να δώσουμε στην επόμενη γενιά κάτι, μια παρακαταθήκη, στην οποία θα μας ευγνωμονούν για αυτό που πήραν. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά? Ίσως αυτό κάποιοι, το όραμα, για παράδειγμα. Ναι, ίσως κάποιοι, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ίσως κάποιοι μας θεωρούν ιδεολόγους ή οραματιστές. Καταρχάς, τι σημαίνει όραμα? Όραμα το σημαίνει... να είμαστε οραματιστές δεν είναι καθόλου κακό, ξέρετε. Για μένα δεν είναι. Είμαστε οραματιστές ούτως ή άλλως από τη φύση μας. Και όλοι κάνουμε τα δικά μας οράματα. Για να κάνεις ένα όραμα σημαίνει ότι έχεις λάβει μια ιδέα. Άρα λοιπόν, εφόσον συνέλαβες την ιδέα, έχεις βάλει ένα στόχο. Και τώρα θα δουλέψουμε πώς να ικανοποιήσουμε να φτάσουμε σε αυτό το στόχο, βάζοντας ενδιάμεσα μικρούς διάφορους άλλους στόχους. Αν αυτό το όραμα που λέμε τώρα θέλουμε να παραδώσουμε, και να το κοντολογήσεις, να το πω, μια πόλη η οποία έχει μια φυσική ενέργεια από όλες αυτές τις ενέργειες που σας ανέφερα προηγουμένως, τις οποίες εκμεταλλεύεται σε όλα τα δημόσια κτίρια εκπαίδευσης αλλά και δημόσια άλλα κτίρια, έχει μια ενέργεια την οποία εκμεταλλεύεται μέσα στον πρωτογενή τομέα, μία ενέργεια η οποία την εκμεταλλεύεται ακόμη και στο δέλτα του Εύρου, αποσυμφορεί την πόλη από αυτό το μποτιλιάρισμα που γίνεται και αυτό που αντιμετωπίζεται κάθε μέρα, δίνοντας ένα άλλο χωροταξικό σχεδιασμό μέσα στην ίδια την πόλη, αφήνοντας τον πολίτη και τον κάθε τουρίστα να κινείται ελεύθερα, όλο αυτό το πράγμα, αλλά και το σημαντικότερο που δεν είπαμε, την αποκέντρωση. Έτσι.
όχι μόνο υπηρεσιών, ΚΤΕΛ, αστυνομία και ακόμη θα έλεγα και η Δημαρχία θα πρέπει να φύγει μέσα από το κέντρο. Ας πάει έξω και ας γίνει ένας πολυχώρος ο χώρος της Δημαρχίας. Πολυχώρος πολιτισμού. Λοιπόν, να πάει στην περιφέρεια, να δοθούν κίνητρα στην περιφέρεια, να ανοίξει η πόλη. Όλα αυτά τα πράγματα. Να γίνει ένας πεζόδρομος μεγάλος όλο το κέντρο. Και να περνάει μόνο, φανταστείτε το, ένα τραμ, ξέρω εγώ, και μόνο τα ποδήλατα. Πόσο βιώσιμη και καθαρή θα είναι αυτή η πόλη. Αλλά και ενδεχόμενο να έχει περισσότερους επισκέπτες λόγω του ότι είναι μια βιώσιμη πόλη που έχει αναπτυχθεί σε άλλα πρότυπα. Εάν θα πάτε σε πολλές πόλεις στο εξωτερικό, θα δείτε μεγάλα κέντρα να είναι πεζόδρομοι. Υπάρχουν, αυτό είναι γεγονός. Και αυτό αυτομάτως ανοίγει την πνοή της πόλης και των ανθρώπων που ζουν. Και των επισκεπτών φυσικά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν θα μπορώ να σας πω το βάθος χρόνου, αλλά είναι αυτό που θα ξεκινήσει από τώρα και θα υλοποιηθεί σε ένα βάθος χρόνου τέτοιο που θα έχουμε την επόμενη γενιά να μας λέει σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνη, ξέρετε ότι ο τηλεοπτικός χρόνος πάντα είναι πολύ περιορισμένος και δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο για να αναλύουμε, αλλά φιλοξενώντας σε επόμενες εκπομπές και άλλους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους με την ανάσα αλλά και άλλων δημοτικών παρατάξεων, να αναλύουμε και να συζητούμε πράγματα που μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί νωρίτερα ο κύριος Καΐσας ανέφερε ότι η επόμενη θητεία των νέων δημάρχων που θα εκλεγούν από τις εκλογές 18 Μαΐου και περιφερειακών θα είναι διάρκειας 5 ετών. Και όλοι θεωρούν αυτή την πενταετία πάρα πολύ σημαντική. Θεωρούν σημαντική μια πενταετία γιατί θα είναι ένας δήμαρχος, ένας περιφερειάρχης, ένας ευρωβουλευτής για 5 χρόνια σε μια θέση. Το ζητούμενο είναι ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης ή οποιοδήποτε είναι. Θα ξεκινήσει το έργο από την επόμενη μέρα ή αν την επόμενη μέρα τη θεωρεί μετά το τέταρτο έτος θητείας. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Επειδή όπως είπατε ο τηλεοπτικός χρόνος είναι μικρός, θα ήθελα να κάνω και μία ανακοίνωση από εδώ, από το κανάλι σας. Αύριο στις 7 η ώρα, ο συνδυασμός ανάσα για την Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει το πρόγραμμά του, ένα μεγάλο μέρος του προγράμματός του, στον τρίτο όροφο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, με θέματα οργάνωση λειτουργίας του Δήμου, πράσινο καθαριότητα, θέματα χωροταξίας, μεταφορές, αποκέντρωσης, ευρωπαϊκά προγράμματα. Και όποιος από τους δημότες αυτά που άκουσε ή τον ενδιαφέρουν ή τα μεταφέρει σε κάποιους άλλους και ενδιαφέρεται, η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλη την Αλεξανδρούπολη. Είπατε και για μεταφορές. Είπατε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Λέμε, μιλούμε για ανάπτυξη, μιλούμε για την πενταετία την επόμενη που θα είναι πολύ κρίσιμη. Μιλούμε και ακούμε την κυβέρνηση να μιλάει και να αναφέρεται για 23,5 δις περίπου της νέας προγραμματικής περίοδου. Το θέμα είναι από αυτά τα 23,5 δις που δικαιούται η Ελλάδα, τι θα διεκδικήσει κάθε περιφέρεια, ο κάθε δήμος και τι θα παραδώσει στους δημότες του, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει και θέσεις απασχόλησης για να μην φεύγουν νέοι. Ξεκινήσατε από την παιδεία, από την προσχολική ηλικία, φτάσαμε στα πανεπιστήμια, φτάσαμε στα μεταπτυχιακά ανθρώπων από την πόλη, από την περιφέρεια, οι οποίοι αντί να μείνουν και να προσφέρουν με τις δυνατότητες τους και με τις γνώσεις που έχουν, εγκαταλείπουν την περιφέρεια, εγκαταλείπουν την πόλη και εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι αυτό το λάθος είναι δικό μας. Εμείς τους αποτρέψαμε. Εμείς τους οδηγήσαμε σε αυτή την επιλογή. Και ένας από τους λόγους που κι εγώ ασχολούμαι και μπαίνω πλέον με τα κοινά είναι και αυτός. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους να μην τους έχουμε δίπλα μας που είναι κάποια μυαλά και γιατί να μην τους έχουμε και να τους εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά να μας ανοίξουν τους ορίζοντες προς τα έξω. Που μπορούν να το κάνουν. Με μεγάλη άνεση. Ακριβώς. Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Σε επόμενες εκπομπές θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.